Παραμένει προσωρινά κρατούμενος ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας της Ελευθερές της Καβάλας. Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, όπου και ολοκλήρωσε την απολογία του. Ενώ όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Μανώλης Βονικάκης, 46χρονος θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος στη φυλακή μέχρι να οριστεί νέα δικάσιμος εκεί όπου θα παρουσιαστεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Σήμερα ολοκληρώθηκε η απολογία. Σύντομα, όπως είχα προβλέψει, δεδομένου ότι με το απολογητικό υπόμνημα ήμασταν πάρα πολύ σαφείς στον οντολογικό πυρήνα της υπόθεσης, στα πραγματικά περιστατικά, με το πώς έλαβαν χώρα. Και ολοκληρώθηκε και με την εξέταση του αδελφού του ως μάρτυρα, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτόπτης κατά το χρόνο μετά την τέλεση της πράξης, όταν επέστρεψε στην οικία και άφησε το όπλο ο δράστης. Πέρα από την διαφορετική ιεράρχηση του αξιακού του κώδικα, πέρα από την διαφορετικότητα στο μορφωτικό επίπεδο και το βιωτικό με εσάς, με μένα, με έναν μέσο συνετό πολίτη, δεν μιλούμε για τον μέσο συνετό χαρακτηριστικό πολίτη, μιλάμε για έναν άνθρωπο της υπαίθρου με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όπου η ιδιοκτησία είναι σε πρώτο ως ένωμο αγαθό, ιεραρχείται ίσως στην κορυφή της πυραμίδας του αξιακού του κώδικα. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σοβαρό τροχαίο στα 24 του χρόνια, όπου του άφησε μετά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση που υπέστη, ήταν σε κομματώδη κατάσταση 3 μήνες, του άφησε, όπως χαρακτηριστικά λέει ο αδερφός του, του έχει αφήσει κουσούρια. Του χορηγούσαν ψυχοτρόπα φάρμακα, τα οποία είχε σταματήσει να τα λαμβάνει. Τώρα, εάν αυτό, η επιληψία που υπήρχε και υπήρχε και οποιαδήποτε ψυχοσική συνδρομή, οι καθηγητές θα είναι οι αρμόδιοι που θα το πούν. Ο κ. Βονικάκης ξεκαθάρισε πως ο εντολέας του διέπραξε την δολοφονία εν βρασμό ψυχής, ενώ με τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης θα στοχεύσει στη μεταφορά του σε ψυχιατρική φυλακή του Κορυδαλλού. Εξεδόθη ένταλμα προσωρινής κρατήσεως μέχρι σε σοφρονιστικό κατάστημα, σε φυλακή, μέχρι και την διενέργεια της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, της διτής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, 2 καθηγητές πανεπιστημίου περιμένουμε να διοριστούν, οπότε στο αντίστοιχο δικονομικό στάδιο, αναλόγως με το πόρισμα, μπορούμε να έχουμε και την μεταγωγή του από, αυτό θα ζητήσω εγώ, από την φυλακή στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού.